Η κυρία Καραχάσαν, όπως κάθε δημότης, έκρινε πως με τον συνδυασμό του κυρίου Μεχμέτ Τζουκάλ μπορεί να προσφέρει περισσότερα σχολεία σε συντονιστής της Νομαρχιακής Επιτροπής Πασοξάν της Αχιλλέας Τσαρτσάρας, απαντώντας έτσι στα δημοσιεύματα που θέλουν την επικεφαλής της υπερνομαρχίας των πολιτών να συντάσσεται με τα ακραία στοιχεία. Κυρία Καραχάσαν, όπως κάθε πολίτης και κάθε δημότης εκείνου του Δήμου, έκρινε πως μπορεί με αυτόν τον συνδυασμό, επέλεξε, πως μπορεί να προσφέρει περισσότερα. Γι' αυτό κατεβαίνει με αυτόν τον συνδυασμό. Μπορούσε να ήταν σε έναν άλλον συνδυασμό και σε κανέναν. Έκρινε πως μπορεί να προσφέρει από αυτόν τον συνδυασμό, σαν δημοτική σύμβουλος. Πάντως, όπως επανέλαβε για άλλη μια φορά ο κύριος Τσαρτσάρας, το Πασόκ μένει αμέτωχος στο Δήμο Μίκης, καθώς επέλεξε να μην δώσει χρήσμα σε κανέναν εκλεκτό. Το Πασόκ πήρε μια απόφαση, στο Δήμο Μίκης δεν στηρίζει κανέναν. Γιατί αυτό? Δεν θα το πω θέμα στρατηγικής, είναι ότι από τη στιγμή επιλέξαμε να μην στηρίξουμε κανέναν υποψήφιο, είναι αρκετοί οι συνδυασμοί. Από τον χώρο του ΠΑΣΟΚ είναι σε όλους τους συνδυασμούς, οπότε τα αφήσαμε ελεύθερα, ας κρίνει ο καθένας τον καλύτερο υποψήφιο δήμαρχο και ας θέλει να τον βοηθήσει ή να ενταχθεί κοντά του σαν υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος. Την ίδια στιγμή πρόβλημα ενδέχεται να δημιουργήσει η συμμετοχή της σύζυγου του κυρίου Τσατίν Μάντατζη στο μειονοτικό συνδυασμό για το Δήμο Ξάνθης με επικεφαλής τον κύριο Χουσέιν Αχμέτογλου, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Εμπρός, με δεδομένο ότι ήδη το ΠΑΣΟΚ έδωσε τη στήριξή του στο Χρήστο Πούλιο. Προς το παρόν πάντως, στο χώρο του κυβερνώντος κόμματος τηρούν σιγή ηχθείως, ίσως αναμένοντας και τις τελικές ανακοινώσεις.